επόμενα βήματα της εξετάζει η νομική υπηρεσία και εκτός απρόπτου θα ζητήσει μέσω έφεσης αύξηση της ποινής που επέβαλε το μόνιμο κακούριο δικείο στον 24χρονο που πυροβόλησε πριν από 5 μήνες την πρώην σύντροφο του. Σύμφωνα με την Επίτροπο Νομοθεσίας και πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας Φύλων που μίλησε στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, το δικαστήριο φαίνεται να μην έλαβε υπόψη το ευάλωτο θύμα που ήταν έγκυος επιβάλλοντας ποινή μόνο 2,5 χρόνων. Είχε σχέση ότι το θύμα ήταν γυναίκα, διότι κάποτε δεν έχει σχέση, είναι τυχαίο έγκλημα. Εδώ όμως έχει σχέση ότι αυτή η κοπέλα είναι γυναίκα και γι' αυτόν έγινε το έγκλημα αυτό. Η σύμβαση είχαμε μπει και ξανά στο παρελθόν ότι περιλαμβάνει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με βία κατά των γυναικών, που σχετίζονται δηλαδή με το φύλο, όπως και ενδοοικογενειακή βία. Θεωρώ ότι θα μας πάρει ακόμα πιο μπροστά, γιατί οι ποινές θα στοχεύουμε στο να είναι αυξημένες. Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, ενώ η 34χρονη που ήταν έγκυος βρισκόταν στη βεράντα της οικίας της, δέχθηκε 2 πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο από τον νεαρό, καθώς δεν αποδεχόταν ότι του ζήτησε να διακόψουν τη σχέση τους. Ο κατηγορούμενος ενέργησε κάτω από την ένταση και τον θυμό της στιγμής, καθώς και τη συναισθηματική φόρτιση, στοιχεία που αποδυνάμωσαν τον μηχανισμό αυτοελέγχου του. Το κακουριό δικείο στην απόφασή του έκρινε επίσης τον 24χρονο με επίοικια, αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι είχε μάθει πως η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση είχε παράλληλη σχέση με άλλον, γεγονός που επηρέασε την κρίση του. Έφυγε από τη ζωή.